Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα τελείωσε το διάγγελμα του Προέδρου Τζο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Αμερικανικό λαό για το θέμα της Ουκρανίας. Ο κύριος Μπάιντεν ανακοίνωσε το πρώτο πακέτο κυρώσεων κατά της Τουρκίας μετά βεβαίως τα όσα είδαμε χθες. Ο κύριος Μπάιντεν σημείωσε πως τα όσα είδαμε είναι η αρχή της ρωσικής εισβολής και αυτό που είπε είναι πως η Αμερική σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη είναι έτοιμη για την επιβολή κυρώσεων. Οι πρώτες κυρώσεις που περιέγραψε ο κύριος Μπάιντεν αφορούν στην στρατιωτική τράπεζα της Ρωσίας και στον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις διεθνείς αγορές σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της, αλλά επίσης σημείωσε και το ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει ο Nord Stream 2 ο αγωγός, όπως σήμερα ανακοίνωσε και η γερμανική κυβέρνηση. Από εκεί πέρα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία. Είπε πως δεν υπάρχει πρόθεση να πολεμήσουμε με τη Ρωσία, αλλά θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του νατοϊκού εδάφους. Επίσης προέβλεψε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλιμακώσει τις απειλές της, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει θέση για να επιτεθούν, σχολιάζοντας επίσης πως δεν χρειάζεσαι αίμα εκτός αν θες να αρχίσεις έναν πόλεμο και η Ρωσία είναι προφανές ότι έχει συγκεντρώσει αποθέματα αίματος. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μπάιντεν σημείωσε πως το να υπερασπιστεί στην ελευθερία έχει κόστος και αυτό είναι που θα κάνει η Δύση συνολικά και βεβαίως εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή τα όσα κάνει η ρωσική κυβέρνηση είναι ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτά εν ολίγης σε σχέση με το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου. Επαναλαμβάνω, οι πρώτες κυρώσεις που πλήττουν ευθέως την ρωσική οικονομία μόλις ανακοινώθηκαν από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε. Κυρίες και κύριοι, προς το παρόν συνεχίζουμε.